Πρέπει να δούμε πώς προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός για την Κρήτη, για το φαινάλε του κυπέλου. Καλησπέρα, Νίκο. Βλέπω εδώ και υποψήφιος για καλύτερος αμυντικός Ευρωλίγκας, ο World Cup. Νομίζω ότι αυτός θα πρέπει να πάρει το βραβείο. Έτσι, ταπείνη μου άποψη. Καλησπέρα. Ναι, μια και μιλάει για άμυνα, από εκεί θα σου ξεκινάγα. Ναι. Για την άμυνα που δεν παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Ράντονιτς. Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο οι υποψηφιότητες. Mm-hmm. Και ο Τόμας Γόκαπ μαζί με τον Κεβάριο Σχέη της Άλγκυρης, τον Ροντρίγκ Μπομπουά της ΕΦΕΣ, τον Νίκολα Κάλιν της Μπαρτσελώνα, τον Γόλτερ Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης που έχει πάρει τα τελευταία βραβεία, αλλά και τον Πατσόλα της Βίρτους, είναι υποψήφοι για το βραβείο του MVP. Mm-hmm. Εντάξει, νομίζω ναι ότι έχει αρκετές πιθανότητες. Τουλάχιστον βάσει αριθμών έχει 1,9 κλεβισμάτα μέσω όρο. Δεν ξέρω να μετράνε μόνο οι αριθμοί, αλλά γενικότερα θεωρώ ότι όποια αμυντική αποστολή του ανατεθεί τη βγάζει εις πέρας τις περισσότερες φορές. Οπότε, ναι, είναι από το φαβορί σίγουρα. Αν και ο Ταβάρες και ο Κάλινιτς είναι δύο πάρα πολύ καλοί αμυντικοί όντως. Θα δούμε. Περιμένουμε μέχρι τα μέσα Απριλίου, που θα τελειώσει η κανονική περίοδος, για να δούμε αν ο WOCAP θα πάρει αυτό το βραβείο. Ναι, εντάξει, εγώ τουλάχιστον με βάση όσο έχω δει από και τους υπόλοιπους φινάλιστ, γι' αυτό λέω ότι είναι φαβόροι. Θα ψήφιζα τον Walker. Σίγουρα είναι φαβόροι. Να σου διαβάσω ένα μήνα που έχει έρθει τώρα και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουν στείλει μηνύματα για τον Τρικέρι και ξέρω και να ψήσω για τον Τρικέρι. Το έχει στείλει ο φίλος ο Κώστας από Αυστρία, είναι και Ολυμπιακός μάλιστα. Λέει ότι πήγα στην προπόνηση του Τρικέρι την προηγουμένη εβδομάδα, είναι προπονητής στο εξωτερικό. Πολύ μα πολύ μπάσκετ, ότι λένε άσχετο εδώ πέρα είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Είπα και εγώ πριν ότι μπασκετικά ο Τρικέρι έχει κάνει θαύματα. Είναι πανέξυπνος προπονητής. Τα υλικά που έχει στην Bayern τα τελευταία χρόνια είναι μετριότατα. Και παρόλα αυτά, εντάξει, παρουσιάζει μια ομάδα που δεν γίνεται να είναι στα play-off συνέχεια, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι είναι από τις πιο δυσκολοκατάβλητες ομάδες. Με βάση, ξαναλέω, το υλικό που έχει. Ιδανική επιλογή θα ήταν για τον Παναθηναϊκό από την αίσθηση, αλλά εντάξει, η δική μας άποψη είναι δευτερεύουσης σημασίας, νομίζω. Λοιπόν, τώρα ο Ολυμπιακός όντως προετοιμάζεται. Αύριο φεύγει το απόγευμα για την Κρήτη, καθώς παίζει την Παρασκευή με τον Άρη τον πρώην τελικό του στις 4 παρατέταρτο. Από χθες είναι όλοι πλην του Πάπας παρόντες, ενώ ότι ο Κώστας Λούκος έχει επιστρέψει σε κανονικό ρυθμό, οπότε θα τον δούμε μετά από 3 ακριβώς εβδομάδες να φοράει φάνελα και σόρτς, μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με την Μακάμπη. Και ο Ολυμπιακός πάει, εντάξει, σίγουρα με τις καλύτερες προϋποθέσεις που μπορούν να τύχουν, είναι σε πολύ μεγάλη φόρμα, προέρχεται από συνεχόμενες νίκες στην Ευρωλίγκα, είναι φαβορή, ξεκάθαρα, άσχετο αν πολύ σωστά ο Ολυμπιακός δεν το υποστηρίζει αυτό, από σεβασμό και στους αντιπάλους, αλλά ξέρεις, αυτά πρέπει να αποδεχτούν και στο παρκέ, έτσι. Στα λόγια, πολλές φορές έχουμε δει αυτά να εξανεμίζονται, διότι υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα του ενός αγώνα. Αυτή τη φορά θα είναι ημιτελικός, έτσι, λογικά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, με όλο το σεβασμό και στον Άρη και στον Κολοσσό. Οπότε, ξέρεις, είναι λίγο διαφορετικό το παιχνίδι. Ο τελικός, λογικά, είναι το Σάββατο, έτσι. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν υποτιμάω κανέναν. Θυμίζω ότι το Περιστέρι έχασε το σούτ από τον Ολυμπιακό. Και με τον Παναθηναϊκό. Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που και η ΑΕΚ που έχει καλούς ξένους, έχει καλό ρόστερ, είναι καλά δομημένες ομάδες. Και σε μια μέρα πολλά μπορούν να συμβούν. Συν του ότι ο μεν Ολυμπιακός έχει αυτό το ρεθματικό, η κατάσταση πιθανώς Λούκας και ο ρυθμός που θα έχει. Ο Παναθηναϊκός με τα προβλήματά του και τα δομικά αλλά και τους τραυματισμούς που είχε. Αλλά και το γεγονός ότι θα παίξουν 3 παιχνίδια σε 3 μέρες. Έτσι. Ναι. Πρέπει να το βάλουμε αυτό στην εξίσωση. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται φαϊνάλι στην Ελλάδα και έτυχε έτσι και τα δύο φαβορί τουλάχιστον να παίζουν Παρασκευή και όχι Πέμπτη, ούτως ώστε να έχουν, ας πούμε, ένα κενό. Και ειδικά όποια ομάδα περάσει τον τελικό, ίσως και να έχει αδειάσει από το ντέρμπι με τον αιώνα. Σωστό. Τελικό, έτσι. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Να θεωρήσει ότι έκανε τη δουλειά. Ναι. Και αυτό να την οδηγήσει σε δυσκολίες. Αλλά εντάξει, κακά τα ψέματα τώρα, αν επιβεβαιωθεί η λογική, οι δύο τους θα παίξουν τον ημιτελικό το Σάββατο. Και μια από τις δύο ομάδες θα είναι στο βάθρο την Κυριακή το απόγευμα. Έτσι. Ο Ολυμπιακός σίγουρα το θέλει πάρα πολύ. Okay, έγινε πέρσι η αρχή στην επιστροφή τα κύπελα, αλλά δεν έχει και πάρα πολλά. Θέλει να τα αυξήσει και να επιβεβαιώσει ότι είναι μια νέα δύναμη που προσπαθεί να κάνει κάτι για πολλά περισσότερα χρόνια. Και νομίζω ότι θα δώσει και πάρα πολύ μεγάλη όθηση για την τελική ευθεία της Ευρωλίγκας. Έτσι. Πιο πολύ δηλαδή, αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Να μην ενδεχόμενη απώλεια του τίτλου, να μην βάλει σε αμφιβολία την πολύ καλή πορεία που έχει στην Ευρωλίγκα. Όπως αντίστοιχα έγινε πέρσι, γιατί νομίζω ότι είναι καθοριστικό και για τον Παναθηναϊκό αλλά και για τον Ολυμπιακό.
το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχασε το κύπελλο και έτσι όπως το έχασε τον τελικό και αντίστοιχα ο Ολυμπιακός το πήρε εκείνο το τρόπαιο. 100%. 100%. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός μέχρι τότε είχε θέματα. Δηλαδή υπήρχαν δυσκολίες σε πολλά μάτς και με την ΑΕΚ κέρδισε πολύ δύσκολα. Οπότε νομίζω ότι αυτό έλυσε πάρα πολύ, κυρίως τον προπονητή του, θα πω εγώ. Πήρε το πρώτο του τίτλο στην Ελλάδα, δεν είχε ξαναπάρει. Και όλοι πιστέψαν λίγο περισσότερο στην ομάδα και αυτό τους οδήγησε να φτάσουμε μέχρι το Final Four και μετά στην εύκολη κατάκτηση του πρωταθλήματος. Mm. Οπότε είναι νομίζω ψυχολογικά πιο πολύ και μετά για τον τίτλο, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Εννοείται, κανείς δεν μπορεί να αφήσει ένα τίτλο όταν μιλάμε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να τον αφήσει όταν διεκδικείται. Αλλά να δούμε μήπως αυτή η καινούρια διοργάνωση φέρνει και μια έκπληξη, έτσι, που νομίζω ότι για αυτόν που αγαπάει κυρίως τον μπάσκετ και όχι την ομάδα του δεν θα ήταν τόσο κακοδεχούμενη. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Νικό, όσον αφορά την εξάδα των ξένων, πώς θα πορευτεί ο Ολυμπιακός? Είναι ένας γρίφος. Η λογική λέει ότι θα μείνει ένας εκ των Μπόλο Μπόι και Μπλακ έξω. Mm-hmm. Το τελευταίο διάστημα πάντως φαίνεται σε καλύτερη κατάσταση ο Μπλακ. Ο Μπλακ, ναι, mm-hmm. ναι. Ο Μπλακ είναι σε καλύτερη κατάσταση, όντως. Είναι ένας γρίφος, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει κάποια άλλη έκπληξη. Δηλαδή σίγουρα ένας από τους δύο ψηλούς θα μείνει εκτός. Θα το δούμε. Θα το δούμε αυτό την Παρασκευή, το μεσημέρι. Μάλιστα. Οκ. Νίκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Νίκο Ζήρο.